Φοιτήτρια 19 ετών κατήγγειλε βιασμό, με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση να είναι τρεις. Ανάμεσά τους και ένας γνωστός 24χρονος τράπερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη κοπέλα διασκέδαζε με την παρέα της σε κλαμπ όπου εμφανιζόταν ο τράπερ το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Όπως καταγγέλει η 19χρονη, εκεί γνωρίστηκε με συνεργάτη του τράπερ και πήγαν μαζί στο ξενοδοχείο του. Εκεί συνάντησαν και τον τράπερ με έναν ακόμη φίλο του. Κάθισαν όλοι μαζί, κατανάλωσαν αλκοόλ και έκαναν χρήση κάναβης. Ενώ λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει 19χρονη στις αρχές, δύο άτομα προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Μία ώρα αργότερα, όπως υποστηρίζει η ίδια, κάλεσε τους φίλους της να την παραλάβουν από την είσοδο του ξενοδοχείου και μετέβη στο σπίτι μιας φίλης της πρωινός ώρος της Δευτέρας. Την ίδια μέρα ακολούθησε η καταγγελία στην ασφάλεια Ρεθύμνου. Η μητέρα του ράπερ μίλησε στο T-Live για την περιπέτεια του παιδιού της. Είναι ψευδές, αυτό έχω να πω. Ο γιος μου είπε ότι δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα και δεν έχει κάνει τίποτα, οπότε τον πιστεύω. Η κοπέλα όμως πώς έφτασε στο σημείο να καταγγείλει? Δεν ξέρω λεπτομέρειες τι είχε γίνει. Μόνο αυτό που σας λέω. Περιμένουμε να βγουν αποτελέσματα και από ό,τι ξέρω έχουν βγει τα αποτελέσματα που δεν έχει βρεθεί το DNA του γιού μου. Κρύβεται το παιδί μου από αρχές, είναι στις αρχές αυτή τη στιγμή, δεν κρύβεται, δεν αναζητείται, δεν ξέρω τι γράφεται. Περιμένουμε τώρα τι θα γίνει την Παρασκευή, αυτό μόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr, από την ιατροδικαστική έκθεση στην οποία υποβλήθηκε η 19χρονη, δεν προκύπτουν ευρήματα που να δείχνουν βιασμό. Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, ευρήματα τέτοια που να συνηγορούν για βιασμό δεν διακρίνονται, πλην όμως αυτός δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα από την παρούσα εξέταση και μόνο. Ο τράπερ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ομαδικού βιασμού που κατήγγειλε 19χρονη είναι 24 ετών και είναι ένας από τα πιο γνωστά ονόματα της τραπ και hip-hop σκηνής. Έχει στο ενεργητικό του δεκάδες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, ενώ τα βίντεο του έχουν κάνει εκατομμύρια views στο YouTube.